Η πολιτική τη εγγραφή των νέων χωρών στην εθνική επικράτεια ήταν μια σύνθετη διαδικασία που ξεκίνησε από το τέλο των Βαλκανικών πολέμων και κορυφώθηκε με την εγκατάσταση εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων μετά το πέρας του Ελληνοτουρκικού πολέμου το 1922. Η δεκαετία αυτή υπήρξε πυκνή σε συγκλονιστικέ εξελίξει που σχετίζονταν με αλλεπάλληλε στρατιωτικέ συγκρούσει, μεταβολέ των συνόρων, και την εμφάνιση και εξαφάνιση υβριδικών μορφών διοίκηση. Αυτό όμω που ξεχωρίζει είναι η εμφατική προσπάθεια εθνικοποίηση, ώστε η Ελληνική Μακεδονία και Θράκη να μιλούν, να σκέφτονται και να φαντάζονται το μέλλον του σύμφωνα με τι επιταγέ του ελληνικού κράτου. Η διαδικασία αυτή δεν ήταν ούτε στατική ούτε μονοσήμαντη. Περιλάμβανε πρακτικέ που αποσκοπούσαν ταυτόχρονα στην καταστολή και στη συμπερίληψη τη εθνοτική διαφορά ήταν μια πολιτική που παραπέμπει σε προγενέστερε και σύγχρονε εμπειρίε των Ευρωπαϊκών Αυτοκρατοριών, οι οποίε είχαν αναπτύξει τεχνολογίε επιτήρηση με στόχο τη σταθερότητα στι απικιακέ του κτήσεις και ευρύτερα σε περιοχέ του πλανήτη υπό τον έλεγχό του. Οι διαφορέ είναι προφανεί. Την ίδια στιγμή όμω η ελληνική πολιτεία μιλούσε συχνά για κατάκτηση, και όχι απλώς απελευθέρωση των νέων χωρών. Αναγόρευε τον στρατό σε βασικό εργαλείο της διοικητική μετάβασης. Προβληματιζόταν για το πώς θα μπορούσε να εμπεδώσει τη σταθερότητα και την συνένεση των άλλων στην επικράτειά της. Ο αποκλεισμός ήταν μια προφανής λύση. Η εκδίωξη πληθυσμών, μέθοδος που είχε ξεκινήσει ήδη από τις μέρες του πολέμου. Η απαγόρευση της μειωνοτική έκφρασης, και η καθημερινή σκληρότητα των ελληνικών αρχών συνιστούσαν κοινέ πρακτικές που είχαν στόχο την εθνικοποίηση μέσα από την πειθάρχηση. Οι νέε χώρε με διαφορετική ένταση προφανώς, ανά περιοχή, αντιμετωπίζονταν από το ελληνικό κράτος μέσα από το πρίσμα του προληπτικού ελέγχου για το ενδεχόμενο της όποια αποσταθεροποίησης της νεαρής ελληνικής εξουσίας. Όμως αυτή ήταν η μία όψη η άλλη στηριζόταν στην απόσπαση της συνένεσης μέσα από την διαπραγμάτευση με τοπικές ελίτ. Τη διαβεβαίωση ότι η ελληνική εξουσία θα σεβόταν την εθνοτική ανομοιογένεια, την προώθηση ενός θετικού και συμπεριληπτικού σχεδίου εξελινισμού για εκείνους που δεν θα αμφισβητούσαν την αλλαγή που είχε συντελεστεί. Τίποτα δεν συνοψίζει καλύτερα την κίνηση αυτή όσο η πολιτική απέναντι στο ζήτημα της Ιθαγένειας. Το ελληνικό κράτος από τον 19ο αιώνα προχωρούσε στην αθρώα πολιτογράφηση των πληθυσμών που βρισκόταν κάθε φορά στη μεταβαλλόμενη χωρικά επικράτειά του. Αυτή η πολιτική συνεχίστηκε στις νέες χώρες. Η Ελλάδα παραχώρησε την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη σε πληθυσμούς που δεν συμμορφώνονταν με τα παραδοσιακά κριτήρια εθνοτικά, γλωσσικά και θρησκευτικά για το ποιο ήταν Έλληνα. Ήταν η αναγκαία προπόθεση για την ένταξη των μέχρι χθε κατοίκων της Οθωμανική Αυτοκρατορία στην ελληνική πολιτική κοινότητα. Εβραίοι τη Θεσσαλονίκη. Σλαβόφωνοι και εθνικά Μακεδόνε της Ανατολικής και Δυτική Μακεδονία. Μουσουλμάνοι τη Θράκη και τη Υπήρου. Έγιναν δια της διοικητικής οδού Έλληνες πολίτες. Η επίγνωση ότι ανήκαν σε μειονότητε και η διαρκή ένταση γύρω από τα όρια γεωγραφικά και πολιτικά του ελληνικού κράτου καθόριζαν το πλαίσιο εντό του οποίου κινήθηκαν οι νέοι Έλληνε πολίτε. Στη διαδικασία αυτή, ο συσχετισμό δυνάμεων ήταν προφανώ άνισο. Η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκε στο Εθνικό Κέντρο. Αλλά δεν πρέπει να την φανταστούμε αποκλειστικά σαν μία σχέση κυρίαρχου και κυριαρχούμενου. Το αντίθετο. Οι νέε χώρε και οι κατοικοί του δεν ήταν απλώ παθητικοί δέκτε τη πολιτική του εξελινισμού, ήταν πρωταγωνιστέ στη διαμόρφωση νέων δεδομένων, καθώ έφερναν μαζί του κοινωνικέ και πολιτικέ δυναμικέ και παραστάσει από το πρόσφατο παρελθόν τη Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και τι ίδιε τι κοινοτικέ του παραδόσει. Αν ακολουθήσουμε αυτό το νήμα σκέψη εκτό από την πραγματικότητα τη πειθάρχηση και τη συμπερίληψη. Οφείλουμε να εξετάσουμε και τα της.